Αγαπητοί τηλεθεατές, καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε στην πρώτη εκπομπή της νέας περίοδου 2016-2017. Η εκπομπή Ομογένεια εδώ Λονδίνο τα τελευταία 12 χρόνια παρουσιάζει αναλυπώς τις εκδηλώσεις της Ομογένειας του Λονδίνου και όχι μόνο. Φέτος θα είμαστε και πάλι πιστοί στις υποχρεώσεις μας. Η ομάδα του Hellenic TV εργάζεται για την έγκυρη ενημέρωσή σας και παρουσιάζει θέματα εκπαιδευτικά, κοινωνικά και πολιτιστικά και ό,τι άλλο αφορά την ελληνική και ελληνοκυπριακή κοινότητα του Ηνωμένου Βασιλείου. Θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε τους τηλεθεατές μας στο Ηνωμένο Βασίλειο ότι μπορείτε να παρακολουθείτε όλες τις παραγωγές του Hellenic TV από το Freeview, στο κανάλι 244. Επίσης, μπορείτε να προμηθευτείτε το Roku Box από τα γραφεία της ETA UK στο Southgate, όπου μπορείτε να παρακολουθείτε δεκάδες τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά ελληνικά κανάλια από Ελλάδα και Κύπρο. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ETA UK ή στην ιστοσελίδα της www.etauk.com. Επίσης, στο application του Hellenic TV με την ονομασία Vision TV Net μπορείτε να παρακολουθείτε όλα τα προγράμματά μας ζωντανά στο κινητό, στο tablet ή στον υπολογιστή σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα του Hellenic TV μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας www.hellenictv.net. Επίσης, για την προβολή της εκδήλωσης ή της επιχείρησής σας, επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 020 82 92 70 37 ή στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση info@hellenictv.net. Στο απόψινό μας πρόγραμμα θα παρακολουθήσετε το Μνημόσυνο Τιμής που διοργάνωσε η ΕΔΕΚ Ηνωμένου Βασιλείου και ο Σύνδεσμος Συγγενών Πεσόντων Αντιστασιακών, την εκδήλωση που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Αμοχώς του Μεγάλης Βρετανίας, όπου παρευρέθηκε και ο ηγέτης των εργατικών Τζέρεμι Κόρμπιν, και τέλος την παρουσίαση από το Hellenic TV της Dr. Kate Alexander Θεοδότου, Διευθύντρια του Ελληνικού Σχολείου του Islington και του Δικηγορικού Γραφείου Highgate Solicitors. Ας περάσουμε στο πρώτο μας θέμα που παρουσιάζει το μνημόσυνο που διοργάνωσε η ΕΔΕΚ Ηνωμένου Βασιλείου και ο Σύνδεσμος Πεσόντων Αντιστασιακών στον Καθεδρικό Ναό της Παναγίας στο Wood Green στις 17 Ιουλίου. Σύσσωμη η παροικία του Λονδίνου εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της προς τους νεκρούς ήρωες της τραγωδίας του 1974 σε αυτούς που υπερασπίστηκαν την ομιμότητα, την δημοκρατία και την ελευθερία της Κύπρου. Το παρόν έδωσαν ο ύποπτος αρμοστής της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Ευρυπίδης Ευρυβιάδης, ο πρόεδρος της Κυπριακής Εθνικής Ομοσπονδίας, Χρήστος Καραουλής, εκπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων ΑΚΕΛ και ΔΥΚΟ και ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ Ηνωμένου Βασιλείου, Μιχάλης Κασίης, όπου ήταν και ο κύριος ομιλητής. Επίσης, παρευρέθηκαν πρόεδροι των Συνδέσμων Προσφυγικών Σωματείων Αμοχώστου, Μόρφου, Καρπασίας και άλλων. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Συγγενών Πεσόντων Αντιστασιακών, κ. Θεολόγος Παπαπαύλου, ο οποίος συγκίνησε με την ομιλία του. Ο συντονιστής του Lobby for Cyprus, ο πρόεδρος του Σωματείου Εφέδρων Καταδρομέων, πολλοί άλλοι εκπρόσωποι σωματείων και πολλοί κόσμος. Εμείς πρώτα θα παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από την Θεία Λειτουργία και το Μνημόσυνο. Ελέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέγα έλεος σου, δεόμεθα σου επάκουσον. Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ αιωνίας μνήμης και μακαρίας αναπαύσεως πάντων των αδερφών ημών, των πεσόντων, κατά το πραξικόπημα και των δολοφονηθέντων κατά την τουρκική εισβολή του 1974. Και υπέρ του συγχωρηθήν αυτής, πάν πλημέλη μαϊκούσιόντι και ακούσιον, όπως Κύριος ο Θεός τάξει τα ψυχάς αυτορέντα, οι δίκαια να πάβονται, τα λέει του Θεού την βασιλεία των ουρανών και άφηση των εαυτών αμαρτιών, παρά Χριστώ το αθωνάτο βασιλική Θεό ημών ετησόμεθα. Κυρίσον, ο Θεός των πνευμάτων και πατησαρκός, όταν θάνατον καταπατήσας, τον τεδιάβολον καταργήσας και ζωήν το κόσμο σου δοεσάμενος, αυτός Κύριε ανάπασο και τα ψυχάς των πνευμάτων και κειμενδούλων σου. Κοιτάξτε να φτάσει εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλεωρό, εν τόπο αναψύξεως, εν θα απέδρα ο δίνει λύπη και στεναμός, παναμάρτημα το παρ' αυτόν πραχθέν, εν λόγω η έργο η διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος ο Θεός συγχώρησον, ότι ουκ έσυν άνθρωπος, ως ζήσετε και ουκ αμαρτήσει, σίγαρ μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη του δικαιοσύνη στον αιώνα και ονόμαστε αλήθεια. Του Κυρίου Δεϊθόμεν, ότι η Ανάσταση στη ζωή και η μακαρία ανάπαση των προφέντων και κειμένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να φέρουμε, την το αλάρχο του Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και το Θεό Πνεύματι, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιών. Αμήν. Ενίσω η μνήμη αξιωμακάριστη και αιώνια. Amen.
Αμέσως μετά τη Θεία Λειτουργία ακολούθησαν ομιλίες. Πρώτος στο βήμα ανέβηκε ο πρόεδρος των Συγγενών Πεσόντων Αντιστασιακών, κύριος Θεολόγος Παπαπαύλου, ο οποίος συγκίνησε τους πάντες με την ομιλία του, αφού, όπως όλοι ξέρουμε, έχασε τον αδελφό του στη μαύρη εποχή του 1974. Επίσης, ομιλίες απίφθηναν ο ύπατος αρμοστής της Κυπριακής Δημοκρατίας, κύριος Ευρυπίδης Ευρυβιάδης, καθώς και ο πρόεδρος της ΕΔΕ Κοινωμένου Βασιλείου, κύριος Μιχάλης Κασίης, ο οποίος ήταν και ο κύριος ομιλητής. Αμέσως μετά τις ομιλίες έγινε κατάθεση στεφάνων. Όλες τις ομιλίες αλλά και ολόκληρη την εκδήλωση θα παρακολουθήσετε προσεχώς την εκπομπή με το φακό του Hellenic TV. Όταν τελείωσε η εκδήλωση στην Εκκλησία, πήραμε την ευκαιρία να πάρουμε συνεντεύξεις από τον ύπατο αρμοστή της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Ευρυπίδη Ευρυβιάδη, από τον πρόεδρο της ΕΔΕ, Κοινωμένου Βασιλείου, κ. Μιχάλη Κασίη, από τον κ. Θεολόγο Παπαπαύλου και τέλος από τον δόκτωρα Βασίλη Μαύρου, ο οποίος είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Αμοχώστου του Ηνωμένου Βασιλείου. Ας παρακολουθήσουμε τις συνεντεύξεις που πήρε ο συνεργάτης του σταθμού μας, Βασίλης Παναγή. Βρισκόμαστε λοιπόν λίγο έξω μετά από την μεγάλη εκδήλωση που έγινε για τους αγνοούμενους και τους πεσόντες που οργάνωσε η ΕΔΕΚ Ηνωμένου Βασιλείου. Έχουμε τον ύπατο αρμοστή, τον κύριο Ευρυπίδη Ευρυβιάδη, ο οποίος θα μας μιλήσει λίγο, έτσι θα μας δώσει λίγες περισσότερες πληροφορίες, κύριε Ευρυβιάδη, για το τι κάνει στο μεταξύ. Τώρα έγιναν οι εκδηλώσεις, γίνονται κάθε χρόνο. Ναι. Στο μεταξύ, τι κάνει η κυβέρνηση, ποιες είναι οι προσπάθειες που κάνει για την διακρύβωση της τύχης των αγνοούμενων? Κοιτάξτε, να σας πω, καταρχήν να σας πω ότι σήμερα είναι ημέρες οργής, φέρνουμε στο μυαλό μας όλα αυτά που έγιναν με το πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή, να καταθέσουμε φοροτιμής στους αντιστασιακούς, όλους οι οποίοι βάναυσα δολοφονήθηκαν από τον Τούρκο εισβολέα, να γίνει δέσεις για την εξακρίβωση την τύχη των αγνοωμένων. Αυτά τα πράγματα να μην τα υποτιμούμε, διότι πρέπει πάντοτε να τα φέρνουμε στο μυαλό μας. Εμείς, όπως είπα και στον μικρό χαιρετισμό μου, εμείς πρέπει να κρατούμε ψηλά τη σημαία της Κύπρου και του αγώνα, διότι αν δεν το κάνουμε εμείς, δεν θα το κάνει κανένας άλλος. Και σε αυτό το σημείο η ομογένεια έχει τρομερών ρόλων και λόγων να παίξει, και αυτά να τα πούμε σε μια άλλη εκπομπή για το πώς, κατά την άποψή μου, εμένα πρέπει να δραστηριοποιείται η ομογένεια και το αντίστροφο, και πώς η ίδια η υπατή αρμοστία, να υπάρχει μια αλληλοσυμπληρωματικότητα. Η απάντηση του ερωτήματός σας, στο ενδιάμεσο διάστημα βεβαίως, και δεν μπορώ να πω υπάρχει ενδιάμεσο διάστημα, διότι αυτό το πράγμα είναι συνεχής, είναι η Κύπρος κάνει όλες τις προσπάθειες τις οποίες ενδείκνυται να κάνει και περισσότερα πάντοτε για να εξακριβωθεί η τύχη των αγνοωμένων μας, η οποία είναι η πιο τραγική ανθρώπινη τραγωδία, της μεγαλύτερης τραγωδίας της Κύπρου. Σε όλες τις περιπτώσεις, στις ομιλίες του Προέδρου, στην Επιτροπή που έχουμε για τους αγνοωμένους, στο Συμβούλιο της Ευρώπης, όπου εκεί η Τουρκία λογοδοτεί για το τι ενέργειες κάνει για την εξακρίβωση της τύχης των αγνοωμένων, εκεί είναι κάθε φορά που γίνεται η μάχη. Το ξέρω και εγώ ίδιος, διότι υπηρέτησα ένα από τα προηγούμενα πόστα μου, ήταν να είμαι πρέσβης μόνιμος αντιπρόσωπος της Κύπρου στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Τώρα, βάζουμε, προσπαθούμε όσο μπορούμε να βάλουμε πίεση στην Τουρκία να δώσει τις λίστες. Είναι ένας στρατός ο οποίος είναι οργανωμένος στρατός, άρα ξέρουν τι έγιναν οι αγνοούμενοι, ξέρουν που είναι θαμμένοι. Αυτά σε καμιά περίπτωση να υπάρχει οποιοσδήποτε συμβιβασμός εκ μέρους της κυβέρνησης και σίγουρα κανένας συμβιβασμός εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας ή του Υπουργού Εξωτερικών. Αυτά εκ των όνου κάνευ, ευκόλως εννοούμενα παραλείπονται. Δεν είναι θέμα το οποίο υπάρχει περίπτωση να ξεχάσουμε ποτέ. Μα ποτέ. Είναι ανθρώπινο το θέμα, είναι ανθρωπιστικό το θέμα, είναι ανθρώπινες τραγωδίες, ο πόνος των συγγενών των αγνοωμένων, οι οποίοι πρέπει επιτέλους να μάθουν. Είναι βασικό ανθρώπινο δικαίωμά τους να μάθουν τι έγινε οι δικοί τους. Ναι. Το τελευταίο είχαν βγει στη δημοσιότητα κάποιες πληροφορίες για ομαδικούς τάφους. Ποιες είναι οι εξελίξεις? Υπάρχει κάποια διαπίστωση και γίνονται κάποιες έρευνες για να δούμε αν πραγματικά υπάρχουν αυτοί οι τάφοι και πού βρισκόμαστε? Γίνονται όλες οι απαιτούμενες ενέργειες, με πάρα πολλές φορές με εχεμήθεια. Έρχεται κάποιος ο οποίος γνωρίζει κάτι, πάει στην Επιτροπή των Αγνοωμένων, καταθέτει αυτά που ξέρει, κάποιος άλλος έρχεται και λέει κάτι διαφορετικό, προσπαθούμε όλα αυτά να τα φέρουμε μαζί. Το τι
σίγουρα θέλει να μην κάνει η κυβέρνηση και ίσως αυτό να συνδέεται και με το προηγούμενο σας ερώτημα, δεν θέλει συνέχεια να ξυψώνει τις ελπίδες του κόσμου και ύστερα να του πει «Α, συγγνώμη, να τους απογοητεύει». Αυτό το πράγμα, αυτό το σκαμπανεύασμα, αν θέλετε, το ψυχικό, το ψυχολογικό, δεν βοηθά. Αλλά γίνονται όλες οι απαιτούμενες ενέργειες, δηλαδή ούτε καν να το συζητούμε. Ούτε καν να συζητούμε, αλλά και η δουλειά σας εσάς είναι να ρωτάτε και να μαθαίνετε. Ναι, ναι, ναι. Να μαθαίνει ο κόσμος. Ναι, τώρα, το πραξικόπημα, το υποτιθέμενο πραξικόπημα που έχει καταλήξει, το γνωρίζουμε όλοι μας, ναι, στην Τουρκία, έχει επηρεάσει κάπως τις δικές μας συνομιλίες, θα επηρεάσει τις συνομιλίες, τι νομίζετε ότι θα γίνει, ποια θα είναι η εξέλιξη? Κοιτάξτε, πρέπει ακόμα να μελετήσουμε πιο σοβαρά για να τοποθετηθούμε. Θα το δούμε στην πορεία πώς επηρεάζονται αυτά, αλλά σαν πρώτη άποψη δεν μας εμπνέει το γεγονός ότι υπάρχει μια κυβέρνηση στην Τουρκία, μια στάθεια στην Τουρκία, η οποία είναι με αυτήν την Τουρκία, η οποία στο τέλος της ημέρας θα πρέπει να εγγυηθεί και η ίδια μια λύση. Υπάρχει μια αστάθεια, υπάρχει μια μη προβλεψιμότητα. Όλα αυτά πώς μεταφράζονται στην επίλυση του Κυπριακού? Ο ίδιος ο Τουρκοκύπριος ηγέτης δήλωσε ότι δεν επηρεάζεται εκεί η τουρκοκυπριακή κοινότητα. Θα το δούμε αυτό στην πορεία και βεβαίως και εμείς σαν κυβέρνηση τα βλέπουμε αυτά με μεγάλη προσοχή, τα μελετούμε όσο μπορούμε. Να μην σας πω ότι με πολλούς φίλους τους οποίους είχα μιλήσει κατά τη διάρκεια του πραξικοπήματος της απόπειρας που έγινε στην Τουρκία, υπήρχε και φόβος. Υπήρχε και φόβος. Μιλήσατε κι εσείς με τους δικούς σας. Υπήρχε φόβος ότι τι θα γίνει τώρα. Έχεις 35-40 χιλιάδες τουρκικά στρατεύματα κατοχής. Θα γίνει καμιά προέλαση? Πού ανήκουν αυτό, τι θα κάνουν? Υπήρχε αυτός ο φόβος και αυτή η φοβία συνέχεια δεν βοηθάει ή δεν δίνει πίστη και εμπιστοσύνη. Λέγοντας αυτό το πράγμα, να υπογραμμίσω για να μην παρεξηγηθώ ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας βεβαίως η στοχοπροσύλωσή του είναι να υπάρχει λύσεις. Η οποία να υπάρχει και να είναι δίκαιη, λειτουργική, με βάση τα ψηφίσματα των ΗΕ, με βάση τις αρχές στις οποίες εδράζονται τα Ηνωμένα Έθνη. Αυτή είναι και η βεβαίως η επιθυμία του Τουρκοκύπριου ηγέτη. Πρέπει να βρεθεί, να λυθεί όσο μπορούν να λυθεί στο επίπεδο Προέδρου και Τουρκοκύπριου ηγέτη, αλλά σίγουρα να μην ξεχνούμε ότι το κλειδί της λύσης, όπως είπαμε πάρα πολλές φορές, η Τουρκία. Ας μην πω κλειδί, αλλά σίγουρα. Πρέπει να περάσει η λύση από την Τουρκία. Ακριβώς πρέπει να περάσει η λύση από την Τουρκία. Γιατί ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, όσο καλός άνθρωπος να είναι, και είναι καλός, φτάνει σε ένα σημείο από εκεί και πέρα δεν μπορεί να προχωρήσει. Ακριβώς. Και άρα είναι η Τουρκία που θα έρθει να εγγυηθεί τη λύση. Και πρέπει να υπάρχουν και εγγυήσεις που να εγγυούνται την εγγύηση. Διότι ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα. Διότι αν θυμάστε και το 2004, όταν ήταν να έχουμε το δημοψήφισμα, ο αείμνηστος Τάσος Παπαδόπουλος είχε πει τότε, καλά, εμένα ποιος μου εγγυάται ότι σε όλα τα στάδια της εφαρμογής της συμφωνίας η Τουρκία θα κάνει αυτό που να κάνει, ή αν θέλετε και η ελληνοκυπριακή πλευρά, θέλετε, η κυβέρνηση. Διότι εμείς θα διαλυθούμε αυτόματα. Να υπάρχουν πέραν της εγγύησης εκείνης και εγγύησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση από κάπου αλλού. Ναι, σε καμιά, θυμούμε τότε που είχαμε μπει για το κεφάλαιο 7 των ΗΕ. Δεν μπορούμε σίγουρα να έχει μια λύση η οποία θα υπάρχουν τουρκικά στρατεύματα κατοχής. Δηλαδή, ξεκάθαρον. Επεμβατικά δικαιώματα. Ξεκάθαρον. Η Κύπρος πρέπει να παραμείνει ένας σταθερός παράγοντας στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτή η σταθερότητα, η προβλεψιμότητα και το γεγονός ότι η Κύπρος παράγει ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο πρέπει να διασφαλίζεται και μέσω της λύσης. Να μην μας. Να διατηρηθεί. Να διατηρηθεί. Διότι είναι εκεί που θα παιχτεί το παιχνίδι. Να εξουδετερώσει, αν δεν μιλούσα στην τηλεόραση θα σας έλεγα και κάτι άλλο, να μην το πω. Θέλει να τα εξουδετερώσει αυτά η Τουρκία για να είναι αφέντης όχι της μόνο περιοχής. Της περιοχής. Λοιπόν. Και με αυτά να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία εδώ να εκφράσω την αγάπη μου, το σεβασμό μου προς την ομογένεια μας, να ευχαριστήσω για όλα αυτά που κάνουν για τον αγώνα της Κύπρου, να επαναλάβω ότι αν δεν ψηλώσουμε εμείς τη σημαία, δεν θα την ψηλώσει κανείς άλλος για μας. Εσείς είστε οι πραγματικοί πρεσβευτές της Κύπρου στο εξωτερικό, ο άλλος πνεύμονας της Κύπρου. Και
Δεν μπορεί κάποιος να διαλέξει. Θέλω το δεξί μου πνεύμα, θέλω τον αριστερό μου πνεύμα, θέλω το δεξί μου μάτι, θέλω το αριστερό μου μάτι. Είναι όλων έναν ενιαίο, είναι ένα σώμα. Και αυτά ήθελα να δώσω, να επαναλάβω ότι η πρεσβεία και όλη η ομάδα είναι στη διάθεση όλων των ομογενών, στη διάθεση τους για οτιδήποτε χρειάζονται, θέματα προξενικά. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο. Και ελπίζω να μην υπάρχουν παράπονα. Και οποιοδήποτε παράπονα να υπάρχουν, εμείς θα τα λύσουμε. Να είστε καλά. Λοιπόν. Κύριε Κασίμου, πάνω απ' όλα η Κεθρέα δίνει το παρόν της παντού και σαν πρόεδρος της ΕΔΕΚ Ηνωμένου Βασιλείου που είστε, σήμερα οργανώσετε αυτό το πολύ τιμητικό, θα ήθελα να πω, μνημόσυνο για τους πεσόντες και τους αγνοούμενους. Πώς αισθάνεστε που ακόμα τα πράγματα δεν έχουν πάρει το δρόμο τους, δηλαδή δεν υπάρχει ένα αποτέλεσμα που να γνωρίζουν οι συγγενείς των αγνοωμένων πού βρίσκονται εκεί τους. Εντάξει, προχωρούν τα πράγματα, αλλά είναι με πολύ έτσι γοργό ρυθμό. Βασίλη μου, σίγουρα η πρώτη αντίδραση στο ερώτημα σου είναι απογοήτευση. Αλλά όσοι είναι απογοήτευση και αν έχουμε, ένα είναι το σίγουρο, ότι ουδέποτε θα σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε για να διακριβωθεί ακριβώς και η τύχη των αγνωμένων, αλλά και η απελευθέρωση του χωριού μας. Αυτό είναι και το μήνυμα το οποίο μας άφησαν όλοι εκείνοι οι οποίοι μνημονέψαμε σήμερα και τιμήσαμε και άφησαν τα κόκκαλα τους στις ακτές της Κερίνιας και στις βουνοκορφές του Παντοδακτύλου. Αυτό είναι το καθήκον μας και αυτό είναι το μήνυμα το οποίο μας στέλνουν από τον τάφο τους. Τους ευχαριστούμε, τους τιμούμε, τους χρωστούμε ευγνωμοσύνη ολόκληρος ο Κυπριακός λαός. Ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις που κάνει ο σύνδεσμός σας, μάλλον το κόμμα σας, για να μπορέσει να κινηθεί αυτό το θέμα των αγνωμένων? Δηλαδή υπάρχουν εξελίξεις από ό,τι αντιλαμβάνομαι και μιλήσαμε και με τον κύριο Ευρυβιάδη νωρίτερα. Η κυβέρνηση κάνει το παν. Εσείς τι άλλες κινήσεις κάνετε? Κοιτάξτε, το ζήτημα των αγνωμένων δεν πάει πάνω σε κομματική βάση, είναι πάνω σε κυβερνητική βάση και υπάρχει εκπρόσωπος εκ μέρους της κυπριακής κυβέρνησης, ο οποίος διαπραγματεύεται μαζί με τους Τουρκοκύπριους. Αυτό το οποίο προσπαθήσαμε σαν κόμμα με τις διάφορες γνωστούς, οι οποίες είχαμε Τουρκοκύπριους, να μας πούν τόπους εκεί που είναι θαμμένοι, ή χωριανούς, να μας πούν εκεί που είναι θαμμένοι χωριανοί μας ή αγνώμενοι, για να μπορούμε να τους βρούμε. Αυτό διαφορετικά, όσον αφορά όλα τα κόμματα τώρα του μεσαίου χώρου, ΔΕΚ, ΔΙΚΟ, η κοινή των πολιτών και αυτά, αύριο στις 18 του μηνός θα έχουν μια εκδήλωση στο δόφραγμα του Λίδρο Πάλας, που να προσπαθήσουν να ξαναζεστάνουν τα αισθήματα του κυπριακού λαού για αγώνα. Γιατί σαν που να έχουμε χάσει το πάθος για αγώνα. Και αυτό είναι το πιο επικίνδυνο. Ναι. Πρέπει να ξανανάψουμε τη φλόγα, δηλαδή. Ακριβώς, ακριβώς. Να ξαναβρούμε τους εαυτούς μας. Σας ευχαριστώ, κύριε Κασίμου. Να είστε καλά. Θείο Παπαπαύλου, πολύ σημαντικό το γεγονός ότι οι γύρω μας δίνουν σε μας την ευκαιρία με αυτές τις διοργανώσεις να αναπτύξουμε και πάλι το ενδιαφέρον μας, να επαναφέρουμε τον καημό μας, τον πόθο μας για την ανακάλυψη της τύχης των αγνωμένων. Είναι και κάποιοι άνθρωποι όμως, σαν και σένα, που γνωρίζουν τι έχουν γίνει οι συγγενείς τους. Δυστυχώς, στην περίπτωση του πραξικοπήματος, ο αδερφός σας έχει χάσει τη ζωή του από... Έλληνες εναντίον Ελλήνων. Πώς αισθάνεστε σήμερα που έγινε αυτό το μνημόσυνο? Πράγματι αυτές τις μέρες και ειδικά σήμερα που έγινε το μνημόσυνο, νιώθεις μία βαθιά συγκίνηση κανονικά και μία αδικία στην πραγματικότητα. Διότι νιώθεις ότι ξεχάνεται κάπως, ας πούμε, το πραξικόπημα και πηγαίνουμε στην εισβολή. Ενώ βασικά είναι πολύ ιστορική ημέρα, η οποία πρέπει να ξέρουμε, να θυμόμαστε και να γνωρίζουμε από πού αρχίσαμε και να τιμούμε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι υπερασπίστησαν την νομιμότητα. Δεν ανήκαν σε κανέναν κόμμα
σε καμιά παράταξη. Απλώς ήταν οι περισσότεροι ήταν αστυνομικοί, όπως και ο αδερφός μου, ο οποίος υπερασπίστηκαν την νόμιμη κυβέρνηση τότε του Μακαρίου. Και αποτέλεσμα που διαλύθηκε η κυβέρνηση και το αποτέλεσμα που έχουμε σήμερα μετά που ήρθαν οι Τούρκοι. Δεν θα ήθελα να επεκταθούμε σε αυτό το θέμα. Το μόνο που θα ήθελα είναι να σας αφήσουμε αυτό το αίσθημα και να απλά να πούμε αιωνία του ύμνη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Παρόν λοιπόν ήταν και ο πρόεδρος των Χριστιανών, Δ. Βασίλης Μαύρου, ο οποίος είναι μαζί μας εδώ. Δ. Μαύρου, θα ήθελα να σας ρωτήσω καταρχήν για τις εκδηλώσεις που έγιναν για την επέτειο του παρεξοικοπήματος και της εισβολής. Λάβατε μέρος σας σύνδεσμος. Και ποια ήταν μέχρι τώρα έτσι, τα αποτελέσματα? Λαμβάνουμε μέρος σχεδόν σε όλες τις εκδηλώσεις, Βασίλη. Βασικά καταδικάζουμε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας το προδοτικό πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή που έγιναν πριν από 42 και τώρα χρόνια. Και όπως είναι γνωστό, δυστυχώς χάσαμε τους τόπους μας, μείναμε ξεριζωμένοι, πολλοί σκοτώθηκαν, τα νεαρά παιδιά σκοτώθησαν, έδωσαν τη ζωή τους για την ελευθερία της Κύπρου. Πολλοί είναι αγνοούμενοι μας και πάρα πολλοί οι πρόσφυγες, οι οποίοι αναγκάστηκαν να φύγουν και να έρθουν στο εξωτερικό, μεταξύ των χωρών να έρθουν και εδώ στην Αγγλία. Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε να μην ξεχνούμε αυτό το γεγονός. Κάθε μέρα της ζωής μας που περνά είναι για μας θύμιση, αλλά στην ακριβή ημέρα που έγινε η εισβολή και το πραξικόπημα, με 15 Ιουλίου του 1974 και 20 Ιουλίου 1974, πρέπει να βροντοφωνάξουμε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας, όχι στην τουρκική εισβολή, όχι στα τουρκικά στρατεύματα, και να πιέσουμε όσο δυνατόν πιο πολύ μπορούμε το ξένο παράγοντα, για να πιέσουν και αυτοί με τη σειρά τους την Τουρκία, για να φύγουν από την Κύπρο, να φύγουν τα τουρκικά στρατεύματα από την Κύπρο, να φύγουν οι έπικοι και να επιστρέψουν πίσω επιτέλους οι πρόσφυγες μετά από 42 χρόνια. Αρκετά πλέον. Αρκετά. Δ. Μαύρου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι, ο κόσμος να μην χάσει αυτή την ευκαιρία. Και εγώ ευχαριστώ, Βασίλη, ευχαριστώ πάρα πολύ το Hellenic TV για αυτήν τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Ολόκληρη την εκδήλωση θα την παρακολουθήσετε στην εκπομπή με το φακό του Hellenic TV.